Της Ναυτεμπορικής, τον κύριο Νίκο Παπά, τομεάρχη υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλές επιτυχίες και καλή δύναμη. Χαιρόμαστε πολύ που τα λέμε. Πάτε. Κύριε Σπυλιόπουλε, συστήνουμε το τρένο ως μεταφορικό μέσο. Για τη Θεσσαλονίκη ή για την Αθήνα, κύριε Παπά. Εννοείται Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, δυστυχώς. Γιατί το λέτε, όχι, το λέω, διότι είναι ένα μέσο το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον και αν η υποδομή του και η επιδομή του, η λεγόμενη, δηλαδή η τεχνολογία που πέφτει πάνω από τις γραμμές, ολοκληρωθεί και η γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα γίνει πολύ πιο γρήγορη. Μιας και το λέτε, ήμασταν χθες και ήταν και ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, που είναι αναπληρωτής τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, σε μια ημερίδα για τις μετακινήσεις που οργάνωσε η ΕΛΕΞΠΟ και την έξυπνη κινητικότητα. Και ενώ λέγαμε για τα υπερσύγχρονα τρένα, τα καινούργια που θα έρθουν, που τρέχουν, και οι αρμόδιοι και όσοι το γνωρίζουν, σκοντάφτανε πάνω ότι καλό είναι το βέλος, όπως αλλιώς λέγεται, αλλά δεν έχουμε. Δεν είναι ζήτημα σειρμού. Πρέπει είναι να θέμα υποδομή. Είναι δηλαδή, θέμα υποδομή. Έχουμε φτάσει 2022 και δεν έχουμε τη γραμμή. Η βαριά υποδομή, δηλαδή οι γραμμές, μπορούν να σηκώσουν μεγαλύτερες ταχύτητες. Τι δεν έχει γίνει, δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα της τεχνολογικής υποστήριξης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, για να καταλάβουμε τι γίνεται, ο μηχανοδηγός πηγαίνει με το ένστικτο. Στο μεγαλύτερο κομμάτι της διαδρομής δεν υπάρχει, ακριβώς, δεν υπάρχει καν φωτοσήμανση και δεν υπάρχουν οι αυτοματισμοί που θα του υπαγορεύσουν την ταχύτητα που θα έχει ή που θα του πούνε πού είναι ο επόμενος σειρμός. Πάντως, πάλι είμαστε περίπου στο 50% της ταχύτητας που κινούνται τα τρένα στην κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή, ο Θαλής, για παράδειγμα, είναι που είναι Βέλγιο, χιλιόμετρα. Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία. Έτσι. Μιλάμε για 300 χιλιόμετρα και δεν μιλάμε για 160-180. 160 είναι το απότατο όριο αυτή τη στιγμή, αλλά είναι σειρμοί οι οποίοι μπορούν να πάνε και 250. Mm-hmm. Άρα υπάρχει δυνατότητα και. Κύριε Παπά, τι φταίει, κάναμε λάθος σχεδιασμό. Όχι, κοιτάξτε. Και δεν μιλάω. Μιλώ διαχρονικά για όλες τις κυβερνήσεις. Υποτίθεται ότι τα μέσα σταθερής τροχιάς είναι στοιχειώδες να αναβαθμιστούν σε οποιαδήποτε σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Βεβαίως. Κοιτάξτε, ο σιδηρόδρομος, κακά τα ψέματα, έχει πολλούς ανταγωνισμούς. Έτσι, έχει ανταγωνιστές οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν και την πολιτική ισχύ και την πολιτική δυνατότητα να διαμορφώνουν πραγματικότητες που καθυστερούν απαραίτητα έργα. Δηλαδή, στη δική μας διακυβέρνηση ολοκληρώθηκαν 270 χιλιόμετρα ηλεκτροκίνησης, άρα από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη πηγαίνει με ηλεκτροκίνηση το τρένο, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, τα δρομολογημένα, τα οποία αφορούσαν. Μην εγκλωβιστούμε στα τρένα. Ναι. Έχουμε ένα Σαββατοκύριακο που περιμένουμε να ακούσουμε από τον κύριο Τσίπρα αυτό που ονομάζεται ολιστικό κοστολογημένο πρόγραμμα. Περιγράψαμε νωρίτερα με την Νικόλ τι σημαίνει αυτό το εναλλακτικό εθνικό σχέδιο. Θα ήθελα να μου πείτε αν, κατά τη γνώμη σας, έπρεπε να υπάρχει μία προτεραιότητα, ποια θα ήταν αυτή που θα βάζατε εσείς. Κακά τα ψέματα. Αυτή τη στιγμή η οικονομική και η κοινωνική πραγματικότητα έχει αυτό που λέμε έναν ελέφαντα στο δωμάτιο. Είναι το κόστος της ενέργειας. Άρα εμείς ως δύναμη της προοδευτικής δημοκρατικής αριστερής παράταξης πρέπει να αποτυπώσουμε ένα συνεκτικό πιστικό σχέδιο για το πώς θα μειωθεί το κόστος ενέργειας και θα στηριχτούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Εκεί, νομίζω, γύρω από αυτό τον καμβά θα ξεδιπλώνεται και ο πολιτικός ανταγωνισμός, είναι προφανές. Θα σας έλεγα ότι ο κύριος Μητσοτάκης, βέβαια, είχε κάποιες εκοφαντικές σιωπές σε σχέση με αυτό το μείζον πρόβλημα. Δηλαδή, να σας πω, ανακοίνωσε νέες επιδοτήσεις. Μέχρι πότε θα πηγαίνουν αυτές? Πώς θα βγει ακριβώς? Θα δίνει η κυβέρνηση 2 δις το μήνα? Κύριε Παπά, συγγνώμη, αρχίζω και παθαίνω μια πολιτική σύγχυση, διότι ακούω το φιλελεύθερο κύριο Μητσοτάκη να εξαγγέλει επιδοματική πολιτική και τον ριζοσπαστικό ή πάλι ποτέ ριζοσπαστικό ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλει την επιδοματική πολιτική. Βοηθήστε μας. Να σας πω, πού είναι το μείζον ζήτημα. Το μείζον είναι ότι τα επιδόματα του κ. Μητσοτάκη διοχετεύονται για να συντηρήσουν τις τεράστιες τιμές ενέργειας, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί λόγω και των επιλογών της κυβέρνησής του. Δηλαδή, ενώ υπάρχει διεθνές πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα πολλαπλασιάζεται εντός της χώρας. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η πολιτική πραγματικότητα, βλέπετε και στο πολιτικό επίπεδο ότι ο κύριος Μητσοτάκης βιώνει και μία απομόνωση. Έτσι, προσωπικό παράδειγμα. Μου ήρθε χθες ο λογαριασμός. 505 ευρώ. Σε καλή κατάσταση. 1.365 κιλοβατόρες. 505 ευρώ. Πληρώνω 160. Βάζει το κράτος 370. Αν διαιρέσετε, βγαίνει 12 λεπτά η κιλοβατόρα. Ναι. Πόσο πιο κάτω? Μέχρι πότε, θα ρωτήσω εγώ, και μέχρι πότε ο Έλληνας φορολογούμενος θα καλείται να συντηρεί αυτές τις υπέρογκες τιμές? Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε ούτε μία τακτική που ακολούθησαν οι ιβηρικές χώρες, που αποσύνδεσαν
τη τιμή της μεγαβατόρας. Από σπόντας ειδική εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με απειλή βέτο. Αλλά δεν πληρώνουν φτηνότερα το ρεύμα. Κυρία Λιβαδάρη, προσέξτε, μισό λεπτό. Θυμάστε ότι λίγο πριν καταφέρουν αυτό η Πορτογαλία και η Ισπανία, είχε γίνει μια σύσκεψη με τον κύριο Σάντσεθ, τον κύριο Κώστα, τον κύριο Ντράγκη και τον κύριο Μητσοτάκη. Ακριβώς. Ο κύριος Μητσοτάκης προφανώς πέρασε από αυτή τη συνάντηση και δεν ακούμπησε. Είναι προφανές ότι δεν διεκδίκησε αυτά που διεκδίκησαν οι Ήβηρες. Εντάξει, η άποψη, η θέση που εκφράζει η κυβέρνηση είναι ότι εμείς ως χώρα ζητάμε την αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος από την τιμή του πανάκριβου φυσικού αερίου και, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει κινηθεί λίγο πιο κοντά στον άξονα με τη Γαλλία παρά με την Ιβηρική, αν αυτό σημαίνει κάτι. Ναι, σημαίνει ότι είναι κάποια λόγια τα οποία δεν έχουν καμία ουσία. Διότι έχουμε από τις 8 Μαρτίου μια ανακοίνωση της Κομισιόν, η οποία προτείνει ένα μπουκέτο μέτρων, εκ των οποίων όλων η κυβέρνηση ελληνική έχει επιλέξει μόνο τα επιδόματα. Δηλαδή, η Κομισιόν πρότεινε και μειώσεις στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και το ΦΠΑ, και ρύθμιση της λιανικής και ρύθμιση της χοντρικής. Και βεβαίως, προσέξτε, ένα φαινόμενο το οποίο, αν το συζητούσαμε 2 χρόνια και μάλιστα σε μια πλατφόρμα οικονομική όπως η δική σας, θα ήταν λίγο παράτερη η συζήτηση. Προχωρούν μεγάλες κυβερνήσεις σε κρατικοποιήσεις εταιριών, ναι, για να αποφύγουν πρώτον τις χρεοκοπίες και να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη παροχή. Έχουμε τη γαλλική EDF, έχουμε τη γερμανική Uniper, μιλάμε για κολοσσούς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Περνάει και ένα τρενάκι και σφυρίζει, πρέπει να σας πούμε. Εδώ στη Δέθνε, κύριε Παπά. Λέω, μας είπε ο κύριος Σταϊκούρας προχθές ότι έχει δώσει 10 δις επιδοτήσεις για το ρεύμα. 10 δις σημαίνει ότι θα μπορούσε να έχει αγοράσει τη ΔΕΗ, το σύνολο της κεφαλαιοποίησής της, 5 φορές και κάτι. Θα την αγοράσετε τη ΔΕΗ, αν γίνεται κυβέρνηση? Νομίζω ότι χωρίς έναν πάρα πολύ ισχυρό κρατικό δημόσιο παίκτη στην ενέργεια, δεν έχουμε καμία δυνατότητα να πιέσουμε τις τιμές προς τα κάτω. Πώς θα αγοράσετε κάτι το οποίο είναι περιουσιακό στοιχείο του ΤΑΙΠΕΔ? Η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου, όσοι είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. Αποφασίζουν 2 Ισπανοί, 1 Γάλλος και 3 Έλληνες, εκ των οποίων οι 2 είναι με την έγκριση των Ισπανογάλων. Ποια ΔΕΗ? Η ΔΕΗ είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, στο υπερταμείο, από το 2016. Ναι, δεν πρέπει να βρούμε λύση όμως σε ένα πρόβλημα. Και τι, θα σταματάμε εκεί που αρχίζει το υπερταμείο, κύριε Σπυλιόπουλε? Όχι, αλλά αν γυρίσετε πίσω, θα δείτε ότι το υπερταμείο έχει επιστρέψει προϋπολογισμούς στη ΔΕΗ, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ξαναδείτε το. Ναι. Δηλαδή, το ΔΕΛΤΑ με κεφαλαίο, δεν ξέρω πόσο ΔΕΛΤΑ είναι από τη στιγμή που έχουν δεν λόγο... Είναι ΔΕΛΤΑ. Δεν είναι ΔΕΛΤΑ, αυτό λέω. Πρέπει να επανέλθει το ΔΕΛΤΑ, πρέπει να γίνει ένα εργαλείο πολιτικής όπως ήταν και στο προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή, στη δική μας διακυβέρνηση δεν υπήρξε ούτε μισό λεπτό αύξηση των λογαριασμών. Και αυτή η πολιτική θα σας έλεγα ότι είναι κομβική. Δεν μπορούμε να κινούμαστε πάνω σε μνημονιακά απόνερα τη στιγμή που η οικονομία μας βιώνει αυτή την κρίση. Λύσεις υπάρχουν. Να περιμένουμε να δούμε τι θα πει επ' αυτόν και ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Πριν κλείσουμε, κύριε Παπά, δώστε μας ένα πολιτικό στίγμα. Ποιος είναι ο στόχος πλέον για τον ΣΥΡΙΖΑ? Ο στόχος, όπως τον δηλώνετε εσείς, είναι να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμή. Οι δημοσκοπήσεις έχουν διαψευστεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν και θα ξαναγίνει το ίδιο. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της πολιτικής στιγμής? Η απόλυτη απομόνωση του κύριου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ του 2021 δήλωσε ότι δεν μπορεί, μάλλον δεν θέλει, δήλωσε, εννοούσε δεν μπορεί, να κάνει κυβέρνηση από την κάλπη της απλής αναλογικής. Προϊόντος του χρόνου μας αποκάλυψε ούτε από την κάλπη της δεύτερης. Της ενισχυμένης αναλογικής θα μπορέσει να κάνει κυβέρνηση και μας απείλησε και με τρίτη εκλογή. Το έσχατο σημείο στο οποίο έφτασε ήταν να εκλιπαρεί τον Τσίπρα, να ψηφίσουν μαζί έναν πλειοψηφικό εκλογικό νόμο για να μπορέσει να περιορίσει τις διαρροές που έχει δεξιά και αριστερά. Αν είναι απομονωμένη η Νέα Δημοκρατία, θα μπορούσε να πει κανείς, είναι απομονωμένος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΠΑΣΟΚ λέει: εγώ κλείνω την πόρτα. Το ΚΚΕ λέει: δεν δίνω καν ψήφο ανοχής. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε την Πέμπτη: ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Θα μπορούσε να πει κανείς και για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω τα προοδευτικά κόμματα μπορούν να επιλέξουν τη στρατηγική μεγιστοποίηση της ψήφου που διεκδικούν. Έχουν κάθε δικαίωμα να κρίνουν με ποιο τρόπο θα πάνε. Όμως, όταν ο λαός αποφανθεί και αποδώσει σε κάθε ένα από τα κόμματα ένα ρόλο με βάση την εκλογική δύναμη, εκεί πέρα θα είμαστε όλοι μας μπροστά στις ευθύνες. Και με πρώτη και μεγαλύτερη ευθύνη βεβαίως του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που είναι το μεγάλο κόμμα της Προοδευτικής Παράταξης. Στόχος δηλαδή παραμένει η προοδευτική διακυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή της απλής αναλογικής. Από την Κυριακή της απλής αναλογικής, με καθαρή πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ, για να είναι και σταθερή και ισχυρή και διαρκής. Μάλιστα, κύριε Παπά. Σας ευχαριστούμε πάρα καλές πολύ. Καλές επιτυχίες ξανά. Να είστε καλά. Νίκος Παπάς, το μεάρχης υποδομών και μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ. Τα εκλογικά σενάρια νομίζω θα κάτσε, είναι Βρετάκη, αυτό... να γυρίσω, γιατί εδώ πέρα έχουμε γίνει...